κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στη σημερινή μας εκπομπή αναλύσεις φιλοξενούμε την κλινική ψυχολόγο και αναλύτρια εφαρμοσμένης συμπεριφοράς, κυρία Έλσα Μάρδα, με την οποία θα αναλύσουμε τις ψυχολογικές επιπτώσεις της δύσκολης περιόδου την οποία διανύουμε, δεδομένης και της εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων ενάντια στην εξάπλωση του κορονοϊού, αλλά και στην κρίση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς θα δώσουμε και χρήσιμες συμβουλές στους τηλεθεατές μας για να ξεπεράσουν τις δύσκολες αυτές καταστάσεις. Κυρία Μπάρδα, να σας καλησπέρισουμε. Καλησπέρα και από μένα, κυρία Πασχαλίδου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να βοηθήσω κι εγώ από την πλευρά μου ένα μικρό λιθαράκι ενημέρωσης για ερωτήσεις που μπορεί να απασχολούν και τους φίλους εκπομπής σου και όχι μόνο. Οπότε είμαι στη διάθεσή σας. Μάλιστα. Κυρία Μπάρτα, πόσο επηρεάζει ψυχολογικά η πρωτοφανής αυτή κρίση της έξαρσης του κορονοϊού αλλά και η κρίση στα εθνικά ζητήματα και ο φόβος επιδείνωσής τους? Ποια είναι τα συναισθήματα τα οποία βιώνει ο κόσμος στο τελευταίο χρονικό διάστημα? Σαφώς η αβεβαιότητα που κυριαρχεί εξαιτίας της επιταχυνόμενης τροχιάς της νέας απειλής επιδεινώνει το αίσθημα της έλλειψης ελέγχου, καθώς και του φόβου απώλειας. Δημιουργήθηκε άγχος από την έλλειψη πληροφόρησης, η τάση καταστροφολογίας. Γενικότερα βλέπουμε μία αύξηση σε αγχώδεις διαταραχές και ψυχοσωματικά, καθώς και κρίσης πανικού. Μελέτες που αφορούν προηγούμενες μελέτες που έχουν γίνει σε άλλες περιπτώσεις που αφορούν παρόμοιες συνθήκες καραντίνας ανέφεραν υψηλό επίπεδο συναισθηματικής δυσφορίας, καταθλιπτικές τάσεις, χαμηλή διάθεση, ευερευθυστότητα, αϊπνία, θυμό και συναισθηματική εξάντληψη. Ο περιορισμός και απόλυτα της συνηθισμένης ρουτίνας, καθώς και η μειωμένη κοινωνική και σωματική επαφή με άλλους, μερικές φορές προκαλούν επιπλήξη, απογοήτευση, αίσθηση απομόνωσης από τον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά είναι ένα μέτρο αρκετά αναγκαίο να υπενθυμίσουμε στον κόσμο. Σαφώς η πανδημία αποτελεί ένα στρεσοφόρο ερέθισμα από μόνο του, το οποίο είτε πυροδοτεί είτε αναζωπηρώνει προϋπάρχουν ψυχικές ασθένειες. Πιο συγκεκριμένα, θα ήθελα να τονίσω ότι εδώ πέρα οι άνθρωποι οι οποίοι ήδη υποφέρουν, για παράδειγμα, από ψυχαναγκασμούς, π.χ. φοβία με τα μικρόβια, όλο αυτό που συμβαίνει τώρα, γιατί πρέπει να κρατάμε πολύ αυστηρές συνθήκες υγιεινής, ίσως αυτό να είναι μια πρόκληση για αυτούς. Ή ακόμα και για ανθρώπους που υποβόσκει αυτή η διάθεση στους ψυχαναγκασμούς. Οι αγχώδεις διαταραχές, όπως είπα και προηγουμένως, από την πλευρά τους επίσης μπορεί να προκαλέσουν κρίσεις πανικού. Έχω σχετική ορθογραφία σχετικά με τα συμπτώματα. Αν θέλουν οι φίλοι της εκπομπής σας, μπορούν να μπουν στο Έλσα Μάρδα, κλινικός ψυχολόγος και αναλύτρια εφαρμοσμένη συμπεριφορά στο Facebook στη σελίδα μου, όπου μπορούν να δουν τα συμπτώματα είτε για την κατάθλιψη, είτε για την κρίση πανικού, είτε για τα ψυχοσωματικά. Μάλιστα. Να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τα περιοριστικά μέτρα και να αναλύσουμε το δύσκολο κομμάτι του εγκλεισμού. Ποιες οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη ψυχολογία και να μας ενημερώσετε αν στον εθελοντικό εγκλεισμό, στον οποίο προσήλθαν κάποιοι άνθρωποι λόγω ότι άνοικαν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, οι επιπτώσεις οι ψυχολογικές οι οποίες θα υποστούν και οι συνέπειες είναι πιο ήπιες? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρον ερώτηση, καθώς όντως η καραντίνα μπορεί να έχει ψυχολογικές επιπτώσεις και μάλιστα μακροχρόνιες. Θα αναφερθώ λοιπόν σε μια γνωστή έρευνα από το Εθνικό Ινστιτούτο National Health Research and Protection, για να μην πολυλογώ, μια μελέτη η οποία είχε μελετήσει αρκετές χώρες οι οποίες είχαν περάσει άλλου τύπου πανδημίες. Η μελέτη λοιπόν αυτή είχε δημοσιευτεί στο περιοδικό Lancet και διαπίστωσε ότι αυτές οι ψυχολογικές επιπτώσεις μπορεί να είναι μακροχρόνιες για κάποιον που δεν μπορεί να διαχειριστεί το άγχος. Όσο μεγαλύτερη η χρονική διάρκεια η καραντίνα, τόσο μεγαλύτερη φυσικά επιβάρυνση στην ψυχική υγεία. Αλλά εδώ να τονίσουμε ότι όσο πιο γρήγορα ο κάθε πολίτης αντιληφθεί την κατάσταση και τη σοβαρότητα,
και ακολουθήσει φυσικά τις συστάσεις των κρατικών φορέων και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τόσο πιο γρήγορα θα φύγουμε, τόσο θα το ξεπεράσουμε όλο αυτό και φυσικά με λιγότερες απώλειες. Σαφώς βέβαια, πρόσθετη είναι η επιβάρυνση όσο θα προχωράει καιρός από συνθήκες που πιθανόν να θυμίζουν πόλεμο, όπως η έλλειψη βασικών προμηθειών, τα τρόφιμα, η ελλειπής ενημέρωση. Ευτυχώς δεν είμαστε ακόμα εμείς στην Ελλάδα σε αυτό το στάδιο, γιατί λύθηκαν τα μέτρα αρκετά νωρίς. Επίσης, ο έντονος φόβος για την επόμενη μέρα, οι οικονομικές απώλειες, καθώς και το στίγμα είναι κάποια από τα θέματα τα οποία επηρεάζουν όσο αφορά την καραντίνα. Οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε καραντίνα είναι συχνά και πιο επιρρεπείς σε ερμηνείες γεγονότων. Έχουν την τάση λίγο να το κοιτάνε λίγο πιο αρνητικά. Και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε μια διάκριση στο τι διαβάζουμε. Η έρευνα μας έδειξε ότι τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε καραντίνα, όταν έχουν έτσι ακριβείς πληροφορίες και γενικότερα φροντίζουν λίγο παραπάνω το να περνάνε και πιο ευχάριστα, μπορώ να πω, να προσαρμοστούν πιο εύκολα, σίγουρα όλα αυτά θα περάσουν λιγότερο ανώδυνα. Ένα βασικό όμως θέμα που αφορά την καραντίνα είναι η μοναξιά ορισμένες φορές. Κάποιοι άνθρωποι διαχειρίζονται από πριν τη μοναξιά τους, έχουν μάθει να ζουν με αυτή. Κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να διαχειριστούν την κοινωνική απόσταση. Και αυτό σίγουρα δεν βοηθάει στην καλή λειτουργία του νοσοκομείου, τους παίρνει από κάτω. Σαφώς όμως δεν σημαίνει ότι η φυσική απόσταση αποκόβει τον άνθρωπο από την κοινωνικοποίηση μέσω της τεχνολογίας.